Έχουν ακουστεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα για το άσυλο και βέβαια δεν είναι και καινούργια, ακούγονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να το χτυπήσουν και βέβαια με διάφορα προσχήματα προσπαθούν τώρα να καταργήσουν το άσυλο, όπως είναι το εμπόριο ναρκωτικών, ιδιαίτερα με το πρόβλημα που υπάρχει στην ΑΣΟΕ, όπως είναι το λαθρεμπόριο και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Που όμως, όπως είπα και πριν, αυτά είναι καθαρές προφάσεις και καθαρά προσχήματα, γιατί αυτό που θέλουν ουσιαστικά είναι να καταργήσουν το άσυλο, ώστε να μπορούν να καταργήσουν και το δικαίωμα των φοιτητών να κινητοποιούμαστε, να διεκδικούμε, να μπορούμε να οργανώνουμε τον αγώνα μας. Κυρία Αναστασοπούλου, εσείς δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το δημόσιο χώρο του Πανεπιστημίου πλημελούς ελέγχου? Και αν νιώθετε ασφαλείς οι ίδιοι και οι συμφοιτητές σας, αν νιώθετε ασφαλείς οι ίδιοι δηλαδή με όλα αυτά που συμβαίνουν? Κοιτάξτε, να δείτε, τα προβλήματα που συζητιούνται όλο το προηγούμενο διάστημα είναι όντως υπαρκτά και μας απασχολούν πάρα πολύ. Και βέβαια δεν χρειάζονται καμία υποτίμηση. Όμως αυτά τα προβλήματα δεν είναι χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων, ούτε είναι αιτία του ασύλου. Αυτά τα προβλήματα υπήρχαν βασικά και όταν ουσιαστικά δεν υπήρχε άσυλο, με τον νόμο Διαμαντοπούλου από το 2011 μέχρι το 2017, υπάρχουν και σε περιοχές που μπορεί η αστυνομία οποιαδήποτε στιγμή να επέμβει, όπως είναι λίγο πιο πέρα από την ΑΣΟΕ, το πεδίο του Άρες, η Ομόνια, αν πάμε παρακάτω στο Μενίδη κλπ. Άρα εδώ, γι' αυτό λέμε ότι αυτά, η ανομία κλπ. Είναι προβλήματα που υπάρχουν συνολικά στην κοινωνία μας και αιτία τους δεν είναι το άσυλο. Θέλω να συμπληρώσω κάτι αρχικά, Βεβαίως. Που είναι το εξής. Το ότι με το υπάρχον πλαίσιο, που ήταν και ουσιαστικά πλαίσιο που είχε φέρει και νόμος που είχε φέρει και η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, πρώην Υπουργός Παιδείας με τη Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται η αυταπάγγελτη παρέμβαση αστυνομίας σε περίπτωση κακουργήματος μέσα στη σχολή, σε περίπτωση εγκληματικής πράξης. Τώρα, η αλλαγή που γίνεται, που είδα και το παρουσιάσετε χθες στην εκπομπή σας, είναι ότι σε αυτό το άρθρο ουσιαστικά μπαίνει ένα πλαίσιο που λέει ότι η αστυνομία μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή ουσιαστικά ότι υπάρχει μια αξιόπαινη πράξη μέσα στα πανεπιστήμια. Που κάποιος όμως θα πρέπει να το καταγγείλει. Δηλαδή είτε εκτός είτε εντός πανεπιστημίου κάποιος θα πρέπει να το καταγγείλει. Άρα εσείς λέτε ότι δεν νιώθετε στη ζυγαριά, ας πούμε, της καθημερινής ασφάλειας και στο αν μένει να φανεί πώς θα μπορούσε να καταπατηθεί οποιαδήποτε πανεπιστημιακή ελευθερία. Θα προτιμούσατε να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, αυτό να κρατήσουμε έτσι από πλευρά σας? Εντάξτε. Κοιτάξτε, να σας πω. Ναι, ναι. Ανασφάλεια υπάρχει έτσι και αλλιώς και ανασφάλεια δεν προκύπτει μόνο από το αν υπάρχει ανομία μέσα στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Ανασφάλεια υπάρχει και από τη μειωμένη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μας τα τελευταία χρόνια. Ανασφάλεια και βεβαιότητα υπάρχει συνολικά για τις σπουδές μας που μας έχουν στερήσει όλα τα φοιτητικά μας δικαιώματα. Και βασικό, ανασφάλεια υπάρχει και κυρίως για το μέλλον μας ως εργαζόμενοι. Δηλαδή, ανασφάλεια υπάρχει συνολικά στη ζωή μας. Και καλά κάνετε. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε. Γιατί στις σχολές αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που είπε και εδώ ο συνάδελφος, είναι ακριβώς αυτό που με νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν φοιτητές. Να πάρουμε ένα τελευταίο. Επειδή και το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζει, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη, να θέσουμε το εξής, ότι σε αυτό το πανεπιστήμιο οι φοιτητές που είναι από επαρχία δεν έχουν καν αιστεία να μείνουν. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θεωρείται σύγχρονο. Ένα αυτό. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σημαίνει, και δεν θέλω τυφλούμε απέναντι σε αυτό, προφανώς υπάρχει, το ότι μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια θα είναι πολύ έντονη και επιχειρηματική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρηματίες και τα συμφέροντά τους ακριβώς προσανατολίζουν το περιεχόμενο σπουδών, ακριβώς προσανατολίζουν και το αντικείμενο της έρευνας που γίνεται. Άρα με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να μιλάμε και για απόλυτη ελευθερία. Λοιπόν,